Για να δούμε τι θα γίνει στην Κρητική Επιτροπή. Ξεκινάει η κυρία Κατσατζόγλου. Γεια σου. Γεια σας. Δεν θα συνεχίσει η χαρά σου. Γιατί? Γιατί είναι τέλειο για το χορευτικό της Φουρέιρα. Πάρα πολύ ωραίο. Okay. Για να την πλαισιώσει. Mm-hmm. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι για να πας έτσι το 2024. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να φοριέται αυτό το παπούτσι που για κάποιο παράδοξο λόγο το περπατούσες φανταστικά. Το μόνο που θα κρατούσε από αυτήν την εικόνα είναι το top σου, αν ήταν σκέτο top. Και από κάτω θα έβαζα κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ουδέτερο. Γιατί όλο αυτό μου δίνει την αίσθηση που έχει και όλα αυτά που κουνιούνται κτλ. Ότι είσαι κομμάτι του χορευτικού. Ναι. Τώρα, αυτή τη φορά, πραγματικά, Ανδριάννα μου, δεν το έχεις πάει καθόλου σωστά. Αλήθεια. Καθόλου σωστά. Και σήμερα πραγματικά έχω στεναχωρηθεί, γιατί δεν βλέπω μία κοπέλα που να πηγαίνει πραγματικά και να το διασκεδάζει στα μπουζούκια το 2024. Ναι. Ένα. Ευχαριστώ πολύ. Άννα. Κοίταξε τώρα. Mm-hmm. Εγώ αυτό το φόρεμα το είδα το 2006 με το φάρα η Δέσποινα Βανδύ σε μπέζ χρώμα από τη Σίλια Κρυσαριώτη. Και βασικά το χρησιμοποίησα και σε styling. Ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, πέταξε λίγο το σακάκι κάτω, το οποίο σακάκι μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι το στυλ μου εμένα. Είναι ωραίο. Το μόνο που μου άρεσε από όλα αυτά είναι το σακάκι. Mm-hmm. Το φόρεμα μου αρέσει, αλλά σου λέω παλιό και το έχουμε ξαναδεί. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ναι. Αυτό εδώ, όπως το έβαλες τώρα, θα το έβαζα σε ένα πάρτι γενεθλίων. Άσε τα μπουζούκια. Και το τσαντάκι επίσης είναι για άλλη εικόνα, οπότε άστο κάτω. Α. Δεν είχα φέρει ποτέ πουγγί και... Ναι, είναι για άλλη εικόνα. Okay. Λοιπόν, οπότε αν αφαιρέσουμε τα παπούτσια και βάλουμε μαύρα παπούτσια, που θα σε κάναν και πιο ψηλή, και με φιάπα, θα ήταν πολύ ωραίο για πάρτι γενεθλίων. Ωραία. Όχι για τα μπουζούκια. Έτσι. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Εντάξει. Σου βάζω ένα. Δύο, γιατί το φόρεμα αυτό το έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Εγώ σας στάγει. Ευχαριστώ πολύ. Στέλιο, θες να μιλήσεις, θες να πάω να πω κατευθείαν μια βαθμολογία. Όχι, γιατί να μην μιλήσω. Γεια σας. Τι φόρεμα είναι αυτό, καλά. Ορίστε, δεν ήθελα. Τι εννοείτε. Καταρχάς, πριν μου πεις εσύ, να ξέρετε εσείς που βάλετε αυτούς τους βαθμούς, ότι αυτές οι βαθμολογίες μιλάνε και για τη δική σας αισθητική. Έτσι. Τι φόρεμα είναι αυτό? Είναι το βρήκες, καλέ. Από Ελληνίδα σχεδιάστρια είναι. Μαζί με το γάντι. Μήπως της είπες ότι θα τραγουδάς στα μπουζούκια? Όχι. Της είπες σίγουρα ότι πας ένα βράδυ στα μπουζούκια να διασκεδάσεις? Ναι. Σίγουρα είναι της είπες ότι. Μήπως η γυναίκα κατάλαβε λάθος και σου δώσε το λάθος φόρεμα? Εγώ είμαι σίγουρη σε αυτό που λέει ο Στέλιος. Είμαι σίγουρη. Είναι ρούχο σκηνής. Τέλος πάντων. Πάντως με εντυπωσιάζει αισθητική το συμπαιχτηριό σου. Πιο πολύ από τη δική σου. Γιατί εσύ, να σου πω την αλήθεια, δεν ντύνεσαι. Δεν νομίζω να ντύνεσαι έτσι. Ποιο θα ντυνόσουν έτσι εσύ να πας στα μπουζούκια και να σε λαμπέρι? Από ό,τι μας έδειξε μέχρι τώρα, θα το έκανες? Ναι, θα το έκανα. Τότε και για τη δική σου αισθητική. Προβληματίζομαι. Ένα. Ευχαριστώ. Μπράβο, Νικολίνα, για το 5. Μπράβο. Για τα τεσσάρια, που υποτίθεται εσείς ξέρετε, είστε κορίτσια της μόδας και οι δύο. Κύριε Κουδουνάρη, εγώ την είδα μέσα σε αυτό. Είναι ακριβώς όπως δόμησα και το δικό μου. Έλαμπε, ήταν χαρούμενη, μου φάνηκε πάρα πολύ όμορφη. Μου θύμισε στοιχεία από Ντίτα Βον Τις. Δεν ξέρω αν κολλάει στα μπουζούκια. Και την είδα και με αυτό το shape μου άρεσε πάρα πολύ. Συγγνώμη, δηλαδή, η Ντίτα Βον Τις που ξέρει από θύμισε... μόδα πάει σε άλλο κόνσεπτ. Σε άλλο κόνσεπτ. Αυτό είπα, μου θύμισε. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα. Πάλι είναι πάνω σε σκηνή. Ναι, σαν ομορφιά, εγώ... Είναι ντροπή να ασχολείσαι με μόδα και να λες ότι μοιάζει με την Ντίτα Βον Τις. Κυρία Καψάλη, λυπάμαι πολύ που το λέτε αυτό. Γιατί έχω γίνει έξαλλη, είναι μια γυναίκα που την ξέρω, την έχω κάνει συνέντευξη και είναι ντροπή αυτό. Είπα πριν από λίγο στη Φωτεινή ότι θα κρίνω βάσει της δικής μου αισθητικής αυτό που βλέπω, όχι σε σχέση με τα μπουζούκια. Πάντως και χθες πει... στην κοπέλα, ναι. Χθες το χθεσινό επεισόδιο, έτσι, πάλι έβαλες μεγάλο βαθμό, που χθες δεν το άξιζε καθόλου. Έβαλε και άλλα τριάρια μου. Και πες βρε αγάπη μου ότι σου αρέσει το φόρεμα. Αισθητικά μου άρεσε, ναι. Ποιο είναι αυτό το styling που αξίζει 4 σε αυτήν την εικόνα? Μόνο τα παπούτσια δεν μου άρεσαν. Αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή όπως την είδα μου άρεσε, μου φάνηκε όμορφη. Τι άλλο έχει βρε Βασιλική, συγγνώμη, τα γάντια είναι με το φόρεμα μαζί. Α, δεν το ξέρω αυτό. Τα γάντια είναι με το φόρεμα μαζί, τότε τι άλλο?
Εγώ την είδα έτσι και μου άρεσε. Δεν το έβαλα μες στα μπουζούκια. Τέλος πάντων, πρέπει κάποια στιγμή να διαχωρίσουμε το ποιο είναι ένα βραδινό φόρεμα, ποιο είναι ένα party dress, ποιο είναι ένα little black dress, ποιο είναι ένα γυαλιστερό φόρεμα, ποιο είναι ένα φόρεμα για τα μπουζούκια, ποιο είναι ένα φόρεμα για το θέατρο, ποιο είναι φόρεμα για βάφτιση. Ποιο είναι... Υπάρχουν εκατομμύρια φορέματα για διαφορετικές περιστάσεις. Εντάξει, να μελετάτε και εσείς που τα φοράτε και εσείς που τα βαθμολογείτε. Διότι βάζοντας υψηλότερους ή χαμηλότερους βαθμούς, αδικείτε πρώτα τους εαυτούς σας. 7,5 είναι η τελική βαθμολογία. Ευχαριστώ πολύ. Πάλι καλά. Ευχαριστώ. Εγώ πάντως θα πήγαινα έτσι στα μπουζούκια και μη σου πω, θα πάω το Σάββατο έτσι στα μπουζούκια. Και αν δεν τους αρέσει σαν μπελάτσα, θα πάρω το μικρόφωνο να γίνω τραγουδίστρια.